Ως θείος αρχάγγελος των νοέρων στρατιών, τριάδος την έλαμψην, καθ' υποδέχει λαμπρός, αρχιστράτηγε πάσης βλάβης και παντίας ανάγκης σώζε απαρατρότους τους πιστός σε τιμώντας και πόθωνε Τη 13η του μηνό Ιουλίου, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου Οσίου του Σαββαήτου και Στεφάνου του Σαβαΐτου και Γολινδούχ Μάρτυρο, Συρίη Μάρτυρο εκ Περσίας, Σάρα Οσία τη Αιγυπτία, Ηλιοφότου, αυξουθενίου επαφροδίτου και ευθενίου των οσίων. Η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ Ο Όσιος Νικόδημος ο αγιορίτης στον συναξαριστή του σημειώνει τα εξής. Χάριν κάποια ευεργεσία που επίησεν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, για την οποία οι τότε χριστιανοί εις μνήμην της χάριτος, συνηθρίζοντο και εόρταζαν τον Χαριέστατον του Θεού Αρχάγγελον τούτον. Τον ασωμάτων λειτουργών ως πρωτεύων, το προαιώνων ορισθέν όντως μέγα, σι γαβριήλ πεπίστευσε μυστήριον, τόκον των απόρριτων της Αγίας Παρθένου, χαίρε προσφωνών αυτή η και χαριτωμένη, χρεωστικός σε όθεν η πιστή, ενεφροσύνη αΐ μακαρίζομεν ως θείον στεφάνο μα την αρέτην εσχικός. Λαμπρός εστεφάνος την εκκλησίαν Χριστού, εν λόγις και πράξεσι, σιγαρός και σοφός θεηγόρος, θείον λύρα, πάτερ στεφάνε ο φθής, σε σφεδρότηση, Είμαστε Όσιος Στέφανος ο Σαβαίτης Ήταν ανιψιός του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Γεννήθηκε στην Δαμασκό το έτος 725 μετά Χριστόν, ο Όσιος Στέφανος. Τον πατέρα του τον έλεγαν Θεόδωρο Μανσούρ και ήταν αδελφός του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Σε ηλικία δέκα ετών, ο Στέφανος εισήχθη από τον θείο του στην λάβρα του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου, όπου τότε και αυτός μόναζε εκεί, και για δεκαπέντε ολόκληρα έτη εκπαιδεύτηκε πολύ καλά στην μοναχική ζωή. Μετά από την κίνηση του θείου του, ο Σίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, αποσύρθηκε στην έρημο και εντρυφούσε ακόμη περισσότερο στην μελέτη του Λόγου του Θεού. Εκεί ασχολήθηκε και με την ποιήση στην οποία και διακρίθηκε και αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητέ της Εκκλησίας μας. Ο Όσιος Στέφανος, ό,τι δημιουργούσε με το τάλαντο που του έδωσε ο Θεός, το αφιέρωνε προς δόξαν Θεού και όχι προς θαυμασμόν των ανθρώπων, διότι τον ενέπνεαν τα λόγια της Αγίας Γραφής που λένε «Παν ό,τι αν ποιείτε, εν λόγω ή έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού», ευχαριστούνται στο Θεό και Πατρί δι' αυτού. Δηλαδή κάθε τι που κάνετε με λόγο ή έργο, όλα να τα πράτετε προς δόξαν Θεού, για να αρέσετε στον Κύριο, ευχαριστώντας μέσω αυτού τον Θεό και Πατέρα, που τόσο πολύ μας αγάπησε. Όσοι ο Στέφανος, αφού κόσμησε την εκκλησία με τα ποίηματά του, εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 807 μετά Χριστόν. Η Ιωσία Σάρα η εν Δεν σώθηκε ο χρόνος ακμής και η επίγεια πατρίδα της. Τόσο πολύ πίεζε τον εαυτό της, ώστε επί εξήντα έτη ζούσε σε μία καλύβα κοντά στον ποταμό Νείλο και ποτέ δεν κοίταξε το ποτάμι για να μην μετεωριστεί ο νους της. Ανεδείχθη πνευματική διδάσκαλος και την συμβουλεύονταν πολλοί ερημίτες. Κάποτε την επισκέφθηκαν δύο αναχωρητές από το πυλούσιον όρος με απόφαση να την ταπεινώσουν. Τη είπαν λοιπόν «Πρόσεχε μήπως υπερηφανευθεί ο λογισμό σου και πει ότι ειδού οι αναχωρητές έρχονται να συμβουλευτούν εμένα που είμαι γυναίκα». «Κατά την φύση είμαι γυναίκα» απάντησε η οσία, «Όχι κατά τον λογισμών». Στον παράδεισο των πατέρων μνημονεύεται η ακόλουθη διδασκαλία της. Εάν προσευχηθώ στο Θεό να πληροφορηθούν όλοι την ζωή μου, θα αντιληφθούν οι πάντες την πολλή αμαρτωλότητα για την οποία και ευρίσκομαι εις την θέση των μετανοούντων, αλλά μάλλον θα προσευχηθώ να αναστρέφω με τους άλλους με καθαρή καρδιά. Η Αγία Γολινδούχ Περσίδα που ονομάστηκε Μαρία. Η Αγία αυτή ήταν από την Περσία και έζησε στα χρόνια του βασιλιά των Περσών Χοζρόι και των Ρωμαίων Μαυρικίου από το 582 ως το 602 μετά Χριστόν. Στην αρχή ήταν η δολολάτρησα. Μετά από κάποια οπτασία που είδε όμως, μετεστράφηκε στον χριστιανισμό και όταν βαπτίστηκε έλαβε το όνομα Μαρία ο άντρα τη, ο οποίο ήτο ιδολολάτρη, την κατήγγειλε στον βασιλέα Χοζρόη, ο οποίο την εξόρισε σε κάποιο φρούριο τη λύθης ονομαζόμενο, όπου έμεινε κλεισμένη επί 18 ολόκληρα έτη. Έπειτα, επειδή αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει, υπέστη πολλά και διάφορα βασανιστήρια. Όταν απαλλάχθηκε από αυτά, επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ όπου μόνασε σε κάποιο μοναστήρι. Με υπόδειξη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ευχηθεί υπέρ των βασιλέων. Εκοιμήθη όμως καθοδόν μεταξύ του Νιντζιβίου και της Δαράς, μέσα στο ναό του Αγίου Σεργίου ενώ προσευχόταν.